αλλά δεν μπορώ να το πάρω αυτό, γιατί αν το πάρω αλλιώς... Θα υδρώσουμε πολύ together. Καταλή μου! Ποια λάβη θέλεις να σου μάθω, κούκλα μου? Ό,τι έμαθα, έμαθα! Βοήθεια! Δεν θα συμφωνήσεις, αφεντικό, αλλά εγώ προτείνω να τον ξεπαστρέψουμε. Και όσο πιο γρήγορα, τόσο το καλύτερο. Θα ξεθάψει τίποτα και θα τρέχουμε να σωθούμε. Δεν σας φτάνει τόσο αίμα? Δεν χορταίνετε με τίποτα εσείς? Ακριβή, θα σας δείξω. Μακριά τα χέρια τα όπλα και τα όπλα τα χέρια. Μακριά! Τι δόρυ τραβάτε, μεγάλε. Τι λυπού πολύ. Λεστία! Όπα, όπα, φίλε, κούλαρε! Δεν υπάρχει φράγκο στο μαγαζί, σάλιο! Άρα, αφήσουμε τα φώτα, ρε, με κυνηγάνε. Ποιο σε κυνηγάνε, Μπάτσι, τι έκανε? Τίποτα. Οχ! Αυτοί σε κυνηγάνε. Λέγε, θα σε παράμω ότι υπάρχει στην κουζίνα μέχρι να το ομολογήσει. Εσύ βαριέσαι τη πράξη. Δεν είμαι κλέφτη. Σκοτώστε με, άμα θέλετε. Τέτοιο πράγμα δεν θα το ομολογήσω ποτέ. Αφού σε είδε, ρε παπάρα, η Σιλβή να δίνει φράγκα σε κάποιον. Πού τα βρήκε? Τρεις δουλειές κάνω για να πληρώνω το καθήκη που με εκβιάζει. Λοιπόν, προσπαθώ να μην να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Πάμε στο μαγαζί μας. Τον καθαρίσατε? Αφού φωνάζει ακόμα, χαλάρωσε. Το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να σε ξαναενοχλήσει. Θα σου κόβουμε ένα-ένα τα δάχτυλα μέχρι να θυμηθείς ότι εσύ τα παίρνεις. Πλάκα κάνετε, έτσι? Ναι, ρε φίλε, κοίτα να δει διάλια που θα κάνουμε. Ακούστε, σου λέω! Δεν θα ξαναδώσει τέτοια εντολή χωρίς να το ξέρω! Δεν χρειάζομαι την άδειά σου. Έχω ή δεν έχω το 50%. Τι έχει, λέει? Ρενάκι. Η νύχτα θέλει περπάτημα στα δύσκολα κράτημα. Πρέπει να ξέρεις να σηκώνεις ανάστημα. Για παιχνίδια θανάσιμα βρίσκει πάτημα. Και το πάτημα πάντα πρέπει να γίνεται μάθημα. Είναι αλήθεια πως από το μηδέν φτάνει στην κορυφή. Η νύχτα όμως ποτέ δεν είναι αξιοκρατική. Έχει ψάρια μεγάλα, μεγαλύτερα από σένα. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε περασμένα, ξεχασμένα. Δεν υπάρχει συγγνώμη όταν έχουν φώτα οι δρόμοι. Και όποιος δεν σε πάει δύσκολα, αλλά συγγνώμη. Έχει κανόνες για να παίξεις, παίζεις πάντα με αυτούς. Κοίτα να μην μιλάς ποτέ, αλλά πάντα να ακούς. Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα. Νύχτα κατάλαβα ότι μ' αγαπάς εσύ. Ποιος είπε ότι είναι άσχημα στην κόλαση? Στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Μα σου δοθεί η ευκαιρία να μπεις μέσα, μπες. Όμως θυμίσου, εδώ δεν παίζουν ρόλο οι περγαμινές. Στο σκοτάδι φαίνονται όλα αλλιώς. Παραδείγματος χάρη, η σκιά του ποντικού στο τοίχο μοιάζει λιοντάρι. Να σου εξηγήσω. Αναγκάστηκα να το κάνω, στορκίζομαι. Λένα, σταμάτα να πετάς παπούτσια. Ψύγραμμα, ψύγραμμα. Αυτό είναι του μικρού. Χωρίς τη Σιλβή δεν θα τα κατάφερνα. Προτίμησα να της δώσω τα μισά παρά τα χάσουμε όλα. Για μας το έκανα. Ό,τι έκανες για μας το έκανες. Δεν θέλουμε να κάνεις άλλα. Τελειώσαμε, κύριε Κουτρουμπά! Αυτή την πόρτα δεν θα την ξαναπεράσεις! Έλα μέσα. Χρωστάς εξηγήσεις. Είδε πάνω. Λέγε. Τι στα κομμάτια έγινε πάλι? Τα μισά έχω καταλάβει. Έφυγε από εδώ χαρά χαρούμενη να σου έρθει στο μαγαζί. Το ξέρεις, ρε Αγγέλα. Γιατί δεν με ειδοποίησες? Είπα να μην ανακατευτώ για μια φορά. Σε έπιασε αγκαλιά με την άλλη? Γιατί αν σε έπιασε, το μέρος της θα πάρω, να το ξέρεις. Ποια αγκαλιά μου, ρε? Μακάρι να ήταν αγκαλιά. Μπορεί και να με συγχωρούσε. Δεν υπάρχει χειρότερο. Έμαθα για το 50%. Χεστά κι άστα. Πώς τα κατάφερες? Άκουσε τη Σιλβή που το έλεγε. Δεν μπόρεσες να τα μπαλώσεις. Βόηθα, Αγγέλα. Δεν ξέρω πώς να το χειριστώ. Γιατί ξέρω εγώ. Ξεκίνα τα τάματα και τις προσευχές. Κάποιο από όλα μπορεί να πιάσει. Κλείστο! Κλείστο να σου πω! Τι θες, ρε, που πιάσα πρωί-πρωί? Χαμπάρι δεν έχεις πάρει. Χωρίζουνε. Αφού έχετε χωρίσει, τα ξαναφτιάξατε? Ξύπνα! Δεν είπα χωρίζουμε. Χωρίζουνε, είπα. Ο παπάς και η μαμά. Μπιλάκο, την κάνεις να ετοιμαστώ, γιατί θα αργήσω στη δουλειά. Σοβαρά μιλάω. Αυτή τη φορά είναι άσχημα τα πράγματα. Κούλα, ρε μικρέ, αυτή μια ζωή στην τζίτα είναι, αλλά ποτέ δεν τερματίσανε. Αφού δεν κάνουν ένας χωρίς τον άλλον. Ο μπαμπάς έχει δώσει το μισό μαγαζί στη Σιλβή. Τον πάνω ή τον κάτω όροφο? Συγκεντρώσου! Την έκανε, πώς το λένε, συνεταιράκι. Οχ, και το μάθει η μαμά. Shit!
Πιες μια γουλιά να τονωθείς. Γιατί δεν βλέπω να κοιμάσαι σήμερα. Και το καλό που σου θέλω να μείνεις στην κουζίνα, που έχει και έξοδο κινδύνου. Σας αναστατώσαμε. Μην ανησυχείτε. Θα τα βρούμε με τη μητέρα σας. Μια κρίση περνάμε. Α, οκ, okay, με καθησύχασες. Ξεπουλάς την περιουσία μας τα κρυφά και μιλάς για κρίση. Θα πούμε επιτέλους την αλήθεια σε αυτό το κολόσπιτο. Θα την πούμε. Σκάψε, βρε. Μην πετάγεσαι, σαραπανάκι. Να αφήνουμε και αργότερα τις εξηγήσεις. Ο πατέρας σας είναι χώμα. Εσύ θα αργήσεις τη δουλειά και εσύ έπρεπε να έχεις φύγει από το σχολείο. Έχουν δίκιο τα παιδιά, Αγγέλα. Από τότε που μπλεχτήκαμε με την κληρονομιά, ζούμε μέσα στο ψέμα. Όλοι μας. Λες και ως κάτω χαρακτήρες του Αποστόλη ήταν κολλητική ασθένεια. Ωραία. Όποιος έχει τα κότσια, λοιπόν, ας καταθέσει την αλήθεια του. Είμαι όλη αυτιά. Άντε, ντε. Κανείς εθελοντής. Θα τραβήξει το πράγμα και δεν με παίρνει για απουσίες. Anyway, θα περάσω το βράδυ για μια ανάληψη. Χρειάζομαι κεφάλαιο για το μαγαζί. Είχα ορκιστεί να μην σου ξαναζητήσω, αλλά αφού τα μοιράζεις σε ξένους, να μην δώσεις και στην κόρη σου. Μου θέλετε και αλήθειες. Και δεν φταίει για όλα ο Αποστόλης. Απλά, όσο πιο πολλά είναι τα φράγκα, τόσο πιο πολύ ταμπουρωνόμαστε. Το ίδιο λέμε. Δεν με ενδιέφεραν ποτέ τα χρήματα, τα απεχθανόμουν. Μην ακούω χαζά. Όποιος λέει απεχθάνομαι με τα χρήματα, το λέει για τα χρήματα των άλλων. Πού πάει με τον πιτόνι? Λένα! Λένα, τι κάνεις, σταμάτα! Άσε κάτω τον πιτόνι! Ακόμα εδώ είσαι, έκατσε σε μια γωνιά να απολαύσεις το θέαμα. Τι σου φταίει αυτό? Ίδιοι είσαστε, μίζεροι και άχρηστοι, τζάμπα τόπο πιάνετε. Αλλά αν κάποιος ένα θα με κλείσουνε μέσα, δεν θα πάω εγώ χαράμι για τα μούτρα σου. Δεν θα σε αφήσω, στο λέω! Με προκαλείς. Μην παίζεις με τα σπίρτα! Είμαστε βρεγμένοι και οι δύο με βενζίνη! Τέλεια. Είδα και έπαθα να βρω πώς δουλεύει αυτό το πράγμα. Στις ακατάλληλες στιγμές εμφανίζεσαι πάντα. Θα μας έκαιγες δηλαδή. Ακόμα στο θα είσαι. Λώστε το, καταφθάνει μπάτσος. Μάλιστα, το τσιράκι του γλάρου. Τραβήγματα θα έχουμε πάλι. Αυτά τα τραβήγματα είναι το λιγότερο. Καλημέρα σας. Κύριε Κουτρουμπά, σας επιδίδω κλήτευση. Ο αστυνόμος Γλάρος θέλει να σας υποβάλει κάποιες ερωτήσεις και σας καλεί οικογενειακός. Οικογενειακός? Μήπως το παρακάνει? Δεν ξέρει ο άνθρωπος ότι δεν έχεις οικογένεια πια. Ωραία. Μας την έδωσε στην κλήτευση. Θες τίποτα άλλο? Καλή σας μέρα. Όλα τα είχαμε, ο Γλάρος μας έλειπε. Γιατί δεν τον ξεπαστρεύετε να τελειώνουμε? Αμάρε, Αγγέλα, κι εσύ! Α, το συζητήσατε. Και τι το λιβανίζετε? Θες να ξεθάψεις τίποτα και να θάψεις εμάς? Δεν κατάλαβα πώς μου έχετε προκύψει όλοι γύρω μου με δολοφονικά αίσθηκτα. Μάλλον μας εμπνέεις. Κλήτευση, πάλι, για ποιο λόγο, τι είχα να πω, το είπα. Εκείνος όμως έχει να σας κάνει και άλλες ερωτήσεις. Και γιατί δεν μου τις έκανε όλες μαζί να τελειώνουμε? Γιατί όσο προχωράει η έρευνα, προκύπτουν νέα ερωτηματικά. Α, προχωράει η έρευνα. Καφέ έχεις πιει? Εγώ όχι ακόμα. Δεν περνάς μέσα. Ευχαριστώ. Αλλά πρέπει να παραδώσω και τις υπόλοιπες κλητεύσεις. Καλημέρα. Α, από μένα θα τον βρεις γλάρε. Ναι. Όλες οι κλητεύσεις παραδόθηκαν, αστυνόμε. Αντιδράσεις να ακούσω. Τους έτσουξε. Φυσικά έχουν πολλούς λόγους να ανησυχούν. Βγάλατε τίποτα από τη μελέτη? Όχι ετός. Και μόνο που τα διαβάζει, λερώνεσαι. Αυτός ο Αποστόλης Κουτρουμπάς είναι ο ορισμός του λαμόγιου. Και αυτός ο Δράσος είναι πολύ πιο επικίνδυνος από ό,τι δείχνει. Ξέρει να καμουφλάρεται καλά πίσω από το καλοκάγαθο βλέμμα του. Ναι, και εμένα δεν με πείθει. Μην τολμήσεις! Και δεν ζήτησα τη γνώμη σου. Μάλιστα. Το έγκλημα είναι οικογενειακή υπόθεση στο Κουτρουμπέικο. Και συμμετείχαν όλοι στο κόλπο της απόδρασης, είμαι σίγουρος. Αυτοί ευθύνονται και για το θάνατο του Σπύρου. Αλλά δεν θα μείνουν ατιμόρυτοι. Τορκίστηκα στη φουκαριέρα τη μάνα του. Αλλιώς δεν θα μπορούσα να την ξανακοιτάξω στα μάτια. Τυφλή δεν είναι? Παίρνα έξω. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα που μου το αναγνωρίζεις, τι να το κάνω? Δεν μπορούσα να σου το πω. Είναι το απόρριτο μεταξύ. Πελάτη δικηγόρου, άσε τις μπουρδες. Εγώ τι είμαι, δεν είμαι πελάτησά σου? Το δικό μου το συμφέρον, γιατί δεν το υπερασπίστηκες? Κάθισε, σε παρακαλώ. Και φυσικά το υπερασπίστηκα. Προσπάθησα να τον αποτρέψω. Το ξέρω, δεν με πιστεύεις, αλλά είναι αλήθεια. Ό,τι και να του είπα, δεν με άκουσε. Και η Σιλβή και τον Τζαπάρα για δικηγόρο. Ξέρεις τι εστί Τζαπάρας? Θέλω να δω το συμβόλαιο. Ορίστε. Μην μπεδεύεσαι, είναι καθόλου ανώμημο. Αυτό βλέπω. Κοίτα σιγουριά στην υπογραφή του. Όταν ήταν να πάρουμε την κληρονομιά έτρεμε το χέρι του. Τώρα που δώσει τα μισά σε αυτή τη σκύλα γραμμούλα δεν του ξέφυγε. Θέλω διαζύγιο.
Καλημέρα, έχετε ραντεβού? Είχα ένα, αλλά το ακύρωσα για να έρθω να δω το αμούτρο σου. Φύγει από τη μέση. Δεν μπορείτε να μπείτε, έχει πελάτη. Την αδελφή του πάλι. Χαίστηκα. Κλέρι, τι σου είπα? Πλάκα κάνουμε τώρα, μόνο που δεν μέτυρε για να περάσει. Ποτέ δεν είναι αργά. Μπορείς να περιμένεις για λίγο στον προθάλαμο μέχρι να... Όχι, δεν μπορώ. Ο Γλάρος με ξαναθέλει για ανάκριση και αυτή τη φορά θα έρθεις μαζί μου. Έτσι κι αλλιώς θα έρθω. Με θέλει και εμένα για ανάκριση. Όλους μας θέλει. Και τη Λένα και τα παιδιά. Α, ωραία παρέα θα μαζευτούμε δηλαδή. Έχεις απίστευτο θράσος. Αντί να σκύψεις το κεφάλι και να μην με κοιτάς στα μάτια, κάνεις και πλακίτσα. Και ποιες εσύ που θα σκύψεις το κεφάλι? Ποιο νομίζω ότι είσαι? Τι ακριβώς παριστάνει η κυρία? Δεν της δίνεις καμιά νομική συμβουλή να πάψει να μου τυχώνεται? Να τη ζητήσω από τον Τζαπάρα. Πώς τον έπεισες? Αυτό μόνο πες μου και θα σταματήσω να στυχώνομαι. Τι στο διάλο μάγια του κάνες και σου χάρισε το μισό μαγαζί? Κανένα πείδημα δεν κοστίζει τόσο ακριβά. Σκέψον του καθόμουνα κιόλας, όλα θα μου τα έδινε. Και σένα μαζί να σε κάνω τσάντα. Και ευχαριστημένη να είσαι λοιπόν. Κυρίες μου, ας παραμερίσουμε για λίγο τα προσωπικά μας, γιατί έχουμε και τις ερωτήσεις του Γλάρου να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να κρατήσουμε κοινή γραμμή για να μην πέσουμε σε αντιφάσεις και προδοθούμε. Το πολύ πολύ να καταλήξουμε στο ίδιο κελί. Το φαντάζεσαι? Λες να μας κάψει? Προς το παρόν θέλει να τσουλουφλήσει το θράσο. Θα κάνει αίτηση διαζυγίου. Ξέρεις, σκεφτόμουν έτσι που μας βλέπω όλους μαζί. Ποιος θα κάνει τη μαλακία και θα καούμε όλοι? Όχι, μωρέ. Μόνο σε κηδεία, νοσοκομεία και αστυνομικά τμήματα μαντευόμαστε συνήθως. Είναι ζωή αυτή. Λάθος ώρα βρήκα να σε πιάσουν τα υπαρξιακά σου. Μια σκέψη εξέφρασα, μην το κάνει θέμα. Ω! Δεν είσαι υποχρεωμένη να απαντήσεις. Τι βρίσκεις να ταλαιπωρείς ηλικιωμένους αστυνόμες? Πώς με κόβεις? Έχω αντοχές να οργανώνω αποδράσεις και να κυνηγάω κλούβες. Κυρία Τσουκάτω, έχουν δει τα μάτια μου τόσα σε αυτή τη δουλειά. Που έχεις χάσει το μέτρο. Λες να κρύβω κανένα καλάζνικοφ κάτω από το παλτό μου? Την αλήθεια μου κρύβεται και αυτό είναι χειρότερο. Ώστε δεν συμμετείχατε στην απόδραση του Αποστόλη Κουτρουμπά. Όχι βέβαια, θέλει και ερώτημα. Εγώ κοιτάω στο σπίτι μου και τα παιδιά μου. Τι δουλειά έχω με αποδράσεις? Φυσικά νοιαζόμουν και νοιάζομαι για τον Αποστόλη, αλλά μέχρι ενός σημείου. Πάνω απ' όλα η ασφάλεια της οικογένειάς μου, αστυνόμε. Μάλιστα. Η αγία οικογένεια λοιπόν. Δεν ισχυρίστηκα κάτι τέτοιο. Όπως όλες οι οικογένειες έχουμε και εμείς τα τρωτά μας σημεία. Αυτό όμως δεν μας αναγάγει παρανόμους. Και τα ειρωνικά σας σχόλια δεν έχουν θέσει τη διαδικασία, αστυνόμε. Μη μου παριστάνετε τις οσίες, έχω καμιά δεκαριά φακέλους με τις βρωμοδουλειές σας. Χάρισμά σας, οι φάκελοι. Άλλη ερώτηση έχετε να κάνετε στον πελάτη μου? Τι συναλλαγές είχαν μαζί σας ο Μπεχράκης και ο Σπύρου? Τόσο προβλέψιμες ήταν ερωτήσεις σας, κύριε Γλάρε. Παίζετε σε τηλεπαιχνίδι, κυρία Μπουζάνη, απαντήστε. Πελάτες του μαγαζιού ήταν. Η σχέση του Μπεχράκη με τη μάτα μας είναι γνωστή. Δεν έχετε ενημερωθεί? Έχω ενημερωθεί και για πράγματα που δεν φαντάζεστε. Με μισόλογα και ορούμενες απειλές δεν θα κερδίσετε τίποτα, αστυνόμε. Έχετε άλλη ερώτηση? Όχι ακριβώς ερώτηση. Προσπαθώ να σας φανταστώ με κόκκινα μαλλιά. Έχετε φετίχ με το κόκκινο, αστυνόμε. Κάτι μου λέει ότι είστε ταύρος στο ζώδιο και σε όλα τα άλλα. Τα πηγαίνω περίφημα με τα ταυράκια. Δεν μου απαντήσατε, είστε ή δεν είστε μία από τις τρεις κοκκινομάλες που κλείσαν τον δρόμο στην Κλούβα? Δεν υπήρξα κοκκινομάλα ποτέ μέχρι τώρα. Για χάρη σου όμως θα βάφω και ουράνιο τόξο. Κύριε Γκίκα, παρακαλώ, συμμορφώστε την πελάτησά σας. Καλέ, συμμόρφωσέ με εσύ. Ο Ντέρτι Χάρη δεν θα έκανε ποτέ τέτοια ευκαιρία. Κυρία Λεβίζου, αρκετά. Προχωρήστε, αστυνόμε. Έχει γίνει ντόρος για κάποια διαμάντια που βρέθηκαν την ώρα της σύλληψης πάνω στον Αποστόλη Κουτρουμπά. Εσείς τι ξέρετε? Εγώ έχω ακούσει για κάτι διαμάντια του Λεωνίδα. Στον αστυνόμο Σερέτη αναφέρεται. Ο Σωτήρης με ρώτησε αν έχει πάρει κάτι ταυτί μου για τις υποθέσεις του Λεωνίδα. Και εγώ του είπα ότι έχει πάρει ταυτί μου. Αυτά. Σας λύθηκε η απορία για τα διαμάντια? Εμείς δεν είχαμε ιδέα. Ήταν εσωτερική υπόθεση της αστυνομίας. Ναι, ελέγξαμε τους τραπεζικούς λογαριασμούς και δυστυχώς οι μόνοι που βρέθηκαν φουσκωμένοι ήταν του Μπεχράκη και του Σπύρου. Ο δικός σου είχε 40 ευρώ υπόλοιπο. Τσάμπα δουλεύεις για τον Κουτρουμπάρε, Κλοντάκι? Η δουλειά μου ήταν στην ελληνική αστυνομία μέχρι που με θέσατε σε διαθεσιμότητα. Χάρη στον αδερφό σου έκανε εσύ την κόμενα που εντελώς τυχαία ο Αποστόλης είναι θείος της. Αν υπήρχαν αποδείξεις για τη συμμετοχή του, θα τον είχατε ήδη συλλάβει. Μπορώ να προβώ σε συλλήψεις όποια στιγμή θέλω. Χρυσορυχείο παρανομίας είσαστε. Εμένα όμως με ενδιαφέρουν συγκεκριμένα αδικήματα. Εάν είναι αδίκημα που κρύψαμε το θείο μας στη βίλα για να μην τον καθαρίσουνε, τότε συλλάβετε μας. I don't care. Εγώ θα το ξανά κάνω χαλαρά. Δεν μασάγω. Δεν κολώνω σε τραμπουκισμούς. Βία! Στη βία της εξουσίας! Με τέτοιο θείο και με τέτοιο πατέρα, δεν μου κάνει εντύπωση καθόλου η συμπεριφορά σου. Και τι περίμενες? Ότι θα τρέμω και θα μπερδεύω τη φωνή μου?
Όποιος είναι καθαρός δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Για ποιο ελικόπτερο μου μιλάς? Ένα τηλεκατευθυνόμενο είχα και το βγάλω αυτή την πρώτη εβδομάδα. Σε αυτό αναφέρεσαι. Εδώ πέρα μέσα είναι κάποιες από τις αμέτρητες αναφορές που έχω για την καμπούρα σου. Μη μου παριστάνεις την αγαθομαρία. Αυτό ήταν προδευλητικό. Ρίκο, δεν θα κάνεις κάτι? Έχει δίκιο ο πελάτης μου. Μπορούμε να αποφεύγουμε τους χαρακτηρισμούς. Συγγνώμη, μου βγαίνουν αθόρμητα. Πες μου ότι βρήκατε στα σπίτια Μπεχρά και Σπύρου και εγώ υπόσχομαι ότι θα είμαι καλός μαζί σου. Άμα θα πω τίποτα, δεν θα με επιθέψεις. Γι' αυτό θα σου πω ότι δεν ξέρω για τι πράγμα μου μιλάς. Είμαι σίγουρος ότι εσείς οπλίσατε τα χέρια τους. Ο Σωτήρης και ο Κώστας ήταν φίλοι. Οι φίλοι δεν άλλο σκοτώνονται έτσι τα καλά του καθουμένου. Πού ζεις, ρε Γλάρε, σε ποιο πλανήτη? Όταν μιλάει το χρήμα, υπάρχει φιλία. Σκοτώνονται αδέρφια για μισό μέτρο γης. Και εδώ από ό,τι άκουσα, τυχαία, μιλάμε για πετράδια. Μάλιστα. Να υποθέσω δηλαδή ούτε για την απόδραση του Αποστόλη γνωρίζεις κάτι? Όχι, γνωρίζω. Οι φιλάδες θα γράψανε αναλυτικότατα. Σήκω, φύγε από εδώ πέρα, ναι. Φύγε από εδώ πέρα, μη σε μπουζουριάσω για ψυχική οδύνη. Σήκω, φύγε! Υποθέτω πως τελειώσαμε. Για σήμερα. Πολλούς πελάτες έχεις, Δρεγκίκα. Είμαι καλός στη δουλειά μου και με προτιμούν. Λάθος. Σε προτιμούν γιατί εγώ είμαι πολύ καλός στη δουλειά μου. Και τα ρεμάλια χρειάζονται ένα δικηγόρο του ίδιου φυράματος. Τζίφωσε. Δεν μάθαμε τίποτα καινούριο. Δεν περίμενα να μάθω κάτι. Το ηθικό θέλω να τους τσακίσω. Στο τμήμα ήμουν. Ω, χαλάρωσε, μάνο, δεν έκανα τίποτα. Έδωσα κατάθεση για μια υπόθεση του πατέρα μου. Την ταμπέλα τη φέρανε. Καλή. Αυτό θέλαμε. Να περνάνε και να κολλάνε. Άλλος για τη φρικάρη και άλλος για τη γουστάρη. Έλα, έρχομαι. Παίνει. Ήμουνα σίγουρη ότι θα με ακολουθήσει σαν σκυλάκι. Δεν έχω λιχουδιά. Έλα, κάν την αξιότ. Μια ερώτηση μόνο και δεν θα σε ξανενοχλήσω στο λόγο μου. Αν είναι έτσι, θα την υποστώ, λέγε. Τι τρέχει με το Μάνο? Είσαι υπαλληλός του ή και κάτι παραπάνω? What? Με ρωτάς αν έχω φασωθεί με το Μάνο? Αυτό ρωτάς, ρε μαλακισμένο! Μη βρίζεις! Ή θα βρίζω, θα πέσουνε μάπες πάλι. Κάπως πρέπει να εκτονωθώ κι εγώ, διάλεξε. Αφού σας είδα, ρε Πένι, είχες ακουμπήσει τον ώμο του και εκείνος σε κρατούσε αγκαλιά. Ο Μάνος θα μπορούσε να είναι πατέρας μου, you fucking asshole! Και ευτυχώς που δεν είναι δηλαδή, γιατί αλλιώς δεν θα του είχα ανοιχτεί. Ούτε εκείνο σε μένα. Τον εμπιστεύομαι και με εμπιστεύεται. Μιλάμε και ακούει ο ένας τον άλλον. Θυμάσαι πόσο σημαντικό είναι αυτό ή το έχεις ξεχάσει? Είστε φίλοι δηλαδή? Ναι. Με ρωτήσεις πώς έγινε, αλλά έγινε. Κι είναι ωραίο. Δεν απορώ. Έχεις το μαγικό ραβδάκι. Οποιονδήποτε αγγίζεις τον επηρεάζεις. Ξεράσω. Παίνει, είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Μου έχεις γίνει έμονη ιδέα. Δεν έχω ώρα για μελούρες, Νικολάκη. Πρέπει να γυρίσω στο μαγαζί. Πιο σημαντική είναι η δουλειά από τη σχέση μας. Η σχέση μας είναι μια κακή ανάμνηση. Ανάμνηση είναι κάτι τελειωμένο. Και για μένα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είδες που βλέπουμε διαφορετικά τα πράγματα. That's the problem. Βήμα, Νικολάκη! Αλλιώς θα ρίξω σύρμα σε όλα τα τεθόνια της Αττικής και θα στην πέσουνε. Έλα ρε Μάνο, συντονίσου! Πέντε πόντους δεξιά δεν μου πες! Εσύ το σηκώνεις δεξιά, αλλά πέφτω από τα αριστερά! Ωραία, πες μου, ανεβάζω, κατεβάζω, λίγα! Έλα, κατέβασε! Κατέβασε λίγο ακόμα, εκεί, όπα, έλα, ωραίος! Κόλλατε τώρα, εκεί! Τι θες από κάτω μου, ρε Νικολάκη! Αχ, να σας όσο πήγα! Χτύπησε κανείς! Ναι, ο Σωτήρας μου! Καλά δεν σου πάνω, μην με ακολουθήσεις! Τι είναι η μέση σου? Αν έχει μετακινηθεί σπόνδυλο στο νοσοκομείο. Όχι, όχι. Στην ουρά χτύπησα. Προσπάθησε να μην την κουνάς για λίγο. Μη χειρότερα, Παναία μου. Βρε Μάνο. Γεια σου, κεραστέα μου. Τι θα πουλά σάβανα? Άμα μιλάω εγώ, το ξαφάσει δίκιο αυτό. Τι σε νοιάζει, μωρέ, τι θα πει κυρία Αριστεία? Τι θες για πελάτησα? Δεν θέλω τον ένα, δεν θέλω τον άλλο. Ποιο θέλω, ρε Πένι? Όχι, ρε γαμώτο, και δεν μπορώ να τρέξω. Πένι, έριξε σύρμα ότι είμαι εδώ ή για τα ρούχα έρχονται. Guys, μέσα! Πράγκο σε πελατεία. Κλέρι, τελείωσες για απόψε. Να μην ετοιμάσω κάτι να πιείτε. Καφέ, τσάι, τι θέλετε? Να τα μαζεύεις και να φεύγεις. Αυτό θέλουμε, αλέ! Σιλβί, δεν χρειάζεται. Πάντα χρειάζεται. Τι ώρα θα πάρεις, Βιπέ? Αν δεν το ξεχάσει, όπου να είναι θα χτυπήσει. Ωραία, τρέχουμε σαν κοπάδι. Πρόβατε και μπορεί να το ξεχάσει. Σου είπε τι μας θέλει? Όχι. Απέτυσε όμως να είστε όλοι εδώ και να τον βάλω σε ανοιχτή ακρόαση. Δεν ξέρω για αυτά, αλλά εγώ χαίρομαι που θα τον ξανακούσω. Όλοι χαιρόμαστε. Αν θέλει να μας μιλήσει, τα τηλέφωνά μας τα ξέρει. Τι παιχνιδάκια αυτά με στην τούλα του Σαββάτου, ανοιχτή ακρόαση και σαν χλαμάρες. Παρακαλώ. Ναι, είμαστε όλοι εδώ, μισό. Με ακούτε καθαρά? Πεντακάθαρα. Τι θέλεις, Τόλι? Όχι, βιασύνες, μανάρι μου. Εν πρώτης, γεια σε όλους. Και εν δευτέρης, θα σας πάρει ο διάλος τον πατέρα. Αυτό πήρες να μας πεις? Έφυγα και τα κάνατε πάχαλο. Πάνω που στρωσα δουλειά στην αραπιά μου, τη χαλάτε. Εμείς, αφεντικό, από πού και ως πού? Έχει ξαμολυθεί η Ιντερπόλ στο κατόπι μου. Ποιος είναι αυτός ο παπάρας ο γλάρος που τα σκαλίζει? Καινούριο κουμάθι που μαθητοπαίδει για διάφθορο. Α, ναι. Και εσείς τον καμαρώνετε?
Άχρηστοι είστε, μωρέ. Γιατί δεν το χαλάτε να τελειώνουμε. Το αδελφούλι σου πέστε από ένα του διαλόγου. Θρασίβουλε, σοβαρέψου. Αν πέσω εγώ, θα πάει ντόμινο η κατάρρευση. Θα σας πάρει όλους παραμάζεμα. Το παλεύω, Αποστόλη, το παλεύω. Ναι, ναι, το ακούω στη φωνή σου. Θα βρες λύση γρήγορα. Μη με αναγκάσεις να γυρίσω Ελλάδα. Δεν θα ήταν βολικό για κανέναν. Συνδιάλεξη τέλος, τι κάνουμε. Δεν αποφάσισα ακόμα. Με την Τζία τι έγινε, δεν μας είπες. Μόνο θυμό κατόρθωσε να προκαλέσει το Γλάρο. Πάλι καλά που του προκάλεσε κάτι. Λοιπόν, εγώ πάω σπίτι να χαλαρώσω. Αποφασίστε και ενημερώστε με. Λάζαρε, Ζανκλόντ, μας αφήνετε. Έχω να κουβεντιάσω κάτι προσωπικό με το Θράσο. Τι έγινε, κι άλλο τηλέφωνο περιμένουμε. Όχι, Θράσο. Λυπάμαι που στο λέω, αλλά η Λένα θέλει διαζύγιο. Όλα εισαγωγής! Καινούριο staff! Ακόμα δεν έχει κινηθεί στην Ευρώπη. Γι' αυτό είναι λίγα τα κομμάτια. Λίγα και καλά θα φέρνω, να το πείτε στα στέκια. Είσαι ταλέντο, Νάτσο. Shut up! Παιδιά, λίγα και καλά και οι τιμές ανάλογες με την τσέπη σας. Μόνο να μην είναι τρύπια, ε! Old fashion τυπάκι, αλλά τον πάω. Θα μείνω λίγο ακόμα μαζί του να τον βοηθήσω και μετά θα την κάνω για αλλού. Δεν είμαι εγώ για να βουλάω ρούχα. Ό,τι και να κάνεις θα τα καταφέρεις. Είμαι σίγουρος. Enough, Νικολάκη! Για πολεμένος πολύ θάρρος πήρες. Έλα να ισιώσουμε λίγο γιατί παρεκκλίναμε. Είσαι εδώ. Ε. Δεν είσαι. Έτσι θα το πάμε στο σπίτι σου, στα βουδά. Μωρέ, παλεύω κάτι στο μυαλό μου. Αλλά όπως και να το δω, ένας είναι ο τρόπος. Θα σου το πω καθαρά. Δεν γουστάρω να σε παραμυθιάζω. Με τα ψέματα μόνο χειρότερα γίνονται τα πράγματα. Πες το. Σε τρώει μέρες. Μην νομίζεις ότι δεν το έχω πιάσει. Μην το πάρεις στραβά. Μου αρέσεις. Αλλά είμαι αλλού. Καιρό τώρα. Και δεν μπορώ να ξεκολλήσω. Δεν θέλω να ξεκολλήσω. Η Τζία είναι. Απ' την αρχή το κατάλαβα. Τι παθαίνετε εσείς τα γόρια με τις μεγαλύτερες? Δεν ξέρω. Είναι η πρώτη μου. Δεν θα το παλέψω. Καλή τύχη. Φίλοι δηλαδή. Είσαι πολύ cool, ρε Κατερίνα. Μπα, το παίζω. Είναι λίγο δύσκολο να διαβάζουμε πια μαζί. Μπορούμε να κάνουμε τσάτο όμως και να με ρωτάς ό,τι θέλεις. Bye. Τι κάνεις εδώ? Την ανάγκη μου, αλλά με έκοψες. Τι θες να κάνω, ρε Βασίλη? Ξεφτιλίζομαι για χάρη σου. Κρύβομαι μέσα στα πουρνάρια σαν ματάκια για να δω τι κάνεις με τη μικρή. Άκουσες τι λέγαμε? Όχι, αλλά πολύ στην μπάρλα το έχετε ρίξει. Μαζί μου μόνο να μιλήσεις δεν ήθελες, άλλα σκεφτόσουνα. Και συνεχίζω να τα σκέφτομαι. Ναι, καλά. Αγορίνα μου, σήμερα ήρθα με σκοπό να σου πω. Και εγώ θέλω να σου πω. Μη με διακόπτεις. Πρέπει να σου το πω να το πάρω και απόφαση. Κουράστηκα να βασανίζομαι. Ζήσε τη ζωή σου όπως γουστάρεις. Με την κοπελίτσα ταιριάζεις. Μόνο μια χάρη σε παρακαλώ, μην την ξαναφέρεις στο μαγαζί. Αυτό δεν το αντέχω. Την εγκρίνεις δηλαδή? Καλά, δεν θα σας δώσω και την ευχή μου, αλλά καλό κοριτσάκι δείχνει. Οκ. Δεν θα την ξαναφέρω στο μαγαζί. Ικανοποιημένη? Εντάξει, τον πήρα σαν απόφαση ότι τελειώσαμε. Θα με αφήσεις την ησυχία μου δηλαδή. Δεν θα σε αφήσω εγώ όμως. Γιατί? Γιατί σε αγαπάω. Γιατί έχω φάει άσχημο κόλλημα μαζί σου. Και μικρή. Μικρή. Με έχεις κόψει να μ' αρέσουν τα πιπίνια. Στην υγεία μας. Υσυγείαν. Δεν πίνω ποτέ εν ώρα υπηρεσίας, αλλά αφού είναι σπιτικό. Βοηθάει και στα κοιλιακά. Λοιπόν, από αυτά που είχα ακούσει, είχα σχηματίσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα για σένα. Α, ναι. Πείτε μου, με ενδιαφέρει. Ενός στριφνού, ζωχαδιασμένου και μεσήλικα μπάτσου. Και βλέπω ένα παλικάρι που έχει όλη τη ζωή μπροστά του. Εάν βέβαια φέρθει με σύνεση. Εγώ πάλι είχα ξεκάθαρη εικόνα για εσάς. Με το που σας είδα, σκέφτηκα ναι. Αυτή η γυναίκα μπορεί να έχει φάει το συνεταίρο του άντρα της και μετά τον άντρα της για να γίνει αυτή αφεντικό. Τι θέλεις από μένα, αστυνόμε? Πληροφορίες για όλες τις δουλειές του Κουτρουμπά. Τα πάντα. Με τόσες λεπτομέρειες που να γίνεις κουραστική. Και γιατί να το κάνω? Αν έχεις σκοπό να μ' απειλήσεις, την πάτησες.
Προσπάθησαν κι άλλοι και απέτυχαν. Το αντίθετο. Μου δίνεις το κουτρουμπέικο, σου δίνω το γιο σου. Δίκαιη ανταλλαγή. Θα βγάλεις το Θεόφιλό μου από τη στενή. Αυτό μου λες. Με συνοπτικές διαδικασίες. Σάλτα και πήδη, ξουγλάρε. Ρουφιάνα της αστυνομίας δεν ήμουν ούτε θα γίνω ποτέ. Τη μοναξιά την αντέχω. Τη στάμπα όμως της ρουφιανιάς όχι. Έξω από το μαγαζί μου! Έξω! Τώρα! Στάκα! Θέλεις εδώ! Μισό! Να σου εξηγήσω! Μισό! Η Ευγένεια σε έστειλε! Δεν θα ξαναπεράσω εγώ τα ίδια! Θα το βουλώσεις! Δεν θα σε πειράξω, λέμε! Ας το κάτω αυτό! Τι θέλεις τότε! Γιατί μπουκάρισες έτσι! Τον κόλο μου φυλάω! Δεν πρέπει να με δουν να μπαίνω στο σπίτι σου! Παραχόντρινο το παιχνίδι. Η Ευγενία θα σας πουλήσει στο γλάρο. Πού το ξέρεις? Την άκουσα με τα αυτιά μου. Της έριξε το καλύτερο δόλωμα ο Κολόμπατσος. Αμπά, άρχισε το ψάρμα, αδιάφθορος. Της υποσχέθηκε ότι θα ελευθερώσει το Μάτσουλα. Ζαν Κλοντ, ελάτε στο σπίτι τώρα. Τι το σκεφτόμαστε, πρέπει να τη βγάλουμε από τη μύθη. Να προλάβουμε τουλάχιστον πριν τα ξεφουρνήσει όλα. Τι του είπε, άκουσες? Δεν μπορούσα να κάτσω άλλο. Φοβήθηκα μην έρθει κανείς προς τα εκεί και με δει. Πρέπει να γίνει γρήγορα και χωρίς να δώσουμε υποψίες. Δύσκολο. Και πριν μου το πεις, το λέω εγώ. Το αφεντικό δεν χρειάζεται να μάθει τίποτα. Η Ευγενία είναι η συμπάθειά του. Εμείς δεν μπορούμε να την πλησιάσουμε. Θα μας θυλιαθεί με το καλημέρα, θα. Πρέπει να το κάνει κάποιος που μπορεί να την πλησιάσει άνετα. Κάποιος δικός της. Όχι. Όχι. Ξεχάστε το. Και που σας το είπα, πολύ είναι. Ρε παιδιά. Όχι, ρε παιδιά. Τι θέλω και να κατέβομαι, ο μαλάκας. Γιατί δεν κάνω το κορόιδο? Γιατί είσαι ψυχούλα και φίλος. Μας αγαπάς και μας σκέφτεσαι. Και θα στο χρωστάμε. Και αν μας κάνεις και αυτή τη χάρη, εκτός από την εκτίμησή μας, θα έχεις διαβατήρια και μετρητά για να πας όπου γουστάρεις. Και ποιος μου λέει ότι δεν θα με φάτε μόλις ξεπαστρέψω την Ευγενία? Ξέρω κι εγώ πολλά. Μπορεί και εμένα να με διπλαρώσει ο γλάρος. Εμείς το λόγο μας τον κρατάμε. Και αν δεν μας πιστεύει, μας προσβάλλει θανάθημα. Λοιπόν, μην το χαζομεράμε. Μας πιστεύεις ή όχι? Σας πιστεύω. Σας πιστεύω. Μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Καλησπέρα, Ευγενία μου. Καλώς τον, ναι. Κάθισε. Ελπίζω να μην μίλησε σε κανένα για τη συνάντησή μας. Δεν θέλω μανούρα. Αρκετά συγχυσμένη είμαι. Όχι, όχι, μόνος μου ήρθε. Γιατί είσαι συγχυσμένη? Συμβαίνει κάτι στο Θεόφιλο? Θα μπορούσα να το έχω κάνει να συμβεί, αλλά σώψε τη ρημάδα η τιμή. Τιμή? Χρειάζεται, θα να βοηθήσω. Ωραία, πώς έχεις επιβιώσει, μου λες? Από θαύμα, μάλλον. Λοιπόν, άκουσέ με προσεκτικά. Ο Γλάρος μου έταξε να αφήσει ελεύθερο το Θεόφιλο. Με αντάλλαγμα εσένα. Καλύτερα να πεθάνω. Ευγενία, με συγκινείς. Με βάζεις πάνω από το γιο σου? Όχι, βέβαια. Αλλά κανένας μπάτσος δεν θα με κάνει τσιράκι του. Λοιπόν, από μένα δεν κινδυνεύεις. Ο Στάκας όμως ξέρει πολλά. Πρέπει να προλάβετε να τον φάτε πριν τον πλευρίσει ο Γλάρος. Ευγενία μου, δεν μπορώ να δώσω τέτοια εντολή. Είμαι εγώ για συμβόλαια θανάτου. Εδώ είστε απλά συμβόλαια και τα κάνω μουσκεμα. Τότε θα τον ξεπαστρέψω εγώ για σένα. Αλλά θα μου το χρωστάς. Πώς να μη στενοχωριέμαι, Βρενές, τώρα. Αυτή τη φορά είναι αποφασισμένη. Το πάει για διαζύγιο. Τις λεπτομέρειες από κοντά. Τι έκανες με το δωμάτιο, το κανόνισες? Σίγουρη είμαι, το κανόνισες? Εντάξει, τα λέμε. Φιλιά. Α, στο τηλέφωνο μιλούσες. Νόμιζα ότι ήταν αυτός εδώ, ότι πήρε τα μούτρα του και ήρθε. Αν θέλει να έρθει, θα έρθει χωρίς την άδειά σου. Σπίτι του είναι. Πάλι καλά που δεν έδωσε το μισό σπίτι σε αυτή, να γίνουμε και συγκάτοικες. Τολμήσει να έρθει. Εσύ τα μάζεψες τα ρούχα, γιατί? Συνωμοσία πίσω από την πλάτη μου. Αν σκοπεύεις να τον περιμαζέψεις, να φτιάξεις και εσύ μια βαλίτσα να μαδιάζεται τη γωνιά παρεούλα. Δεν έχω σκοπό να περιμαζέψω κανέναν, ούτε να περισσώσω τίποτα. Δεν μπορούσα όμως να τα αφήσω αδειασμένα στη βεράντα, δεν είμαστε τσαντήρι. Όσο για τη βαλίτσα μου, έτοιμη την έχω, κόρη μου. Ταξιδάκι με τον Έστορα. Βρήκες τις μέρες για αναψυχή. Φεύγω, Λένα. Να το κατάλαβα. Μην το τραβήξεις πάνω από εβδομάδα. Σε θέλω μάρτυρα για το διαζύγιο. Σας παρατάω. Μπορείτε να ρημάξετε τη ζωή σας χωρίς εμένα για μάρτυρα. Και δεν θα πάρω το μέρος κανενός. Το ξεκαθαρίζω. Μαμά, πλάκα κάνεις έτσι? Εντάξει, μετάραξες. Άσε κάτω τη βαλίτσα. Θέλω να μιλήσουμε, το έχω ανάγκη. Νομίζω ότι μου ήταν εύκολο να πάρω τέτοια απόφαση. Δεν είδα να το σκέφτηκες και πολύ. Τέρμα τα λόγια. Ό,τι είπαμε, είπαμε. Κάποια μας πονέσανε, κάποια ήταν εξόφαλτσα, κάποια τα ξεχάσαμε. Και κάποια θα μας βασανίζουν εσαΐ.
αλλά ως εδώ. Πού θα πας, γρία γυναίκα? Γρία, δεν ήμουν έτοιμη να γεράσω, αφού μου προέκυψε, τουλάχιστον να περνάω καλά. Γιατί να μου μαυρίζετε τις μέρες? Μαμά! Πού πάει για με τη βαλίτσα? Δεν μου είπε. Τα κατάφερες. Την έδιωξε κι αυτή, ε. Γιατί ποιον άλλον έδιωξε, Βασιλάκη? Δουλευόμαστε μεταξύ μας. Εσύ δεν χωρίζεις τον μπαμπά? Ο πατέρας σου μας χώρισε. Από τη στιγμή που δώσε την περιουσία μας σε αυτή την τζούλα. Όλα για τα φράγκα δηλαδή, ε. Αυτό είναι το ζόρι. Δεν σου φτάνει το 50%. Αφού δεν καταλαβαίνεις. Τι να καταλάβω, ρε γαμώτο. Δεκάρα δεν είχαμε. Αλλά είχαμε ένα στον άλλον τουλάχιστον. Άγγελα μου, τι γίνεται στο μέτωπο? Μυρίζει παρούτι. Βρες κάπου να μείνεις εκτός αν θέλεις να διεκδικήσεις τα αυτονόητα. Ήμουνα σίγουρη ότι δεν θα τα διεκδικήσεις. Αν θέλεις να με βρεις, θα είμαι στο γυροκομείο. Δεν λέω μόνο για απόψε. Αλλά για πόσο? Γιατί, ρε Άγγελα, γιατί με αφήνεις κι εσύ? Εντάξει, δίκιο έχεις, εξαντλήσαμε, το καταλαβαίνω. Θα ρημάξουμε όμως. Χωρίς εσένα θα ρημάξουμε. Μόνο εσύ μπορείς να της αλλάξεις τα μυαλά. Όχι, σε κατανοώ πόσο κουράγιο να σου έχει απομείνει μετά από τόσα που τράβηξες κοντά μας, αλλά δεν θέλεις να το ξανασκεφτείς? Με τσακίζεις, έτσι τελεσίδικα που το λες, με τσακίζεις. Σε παρακαλώ, ξανασκέψεις τώρα, Άγγελα. Άντε, καληνύχτα και να ξέρεις, σ' αγαπάω πολύ. Σπέρα! Καλώς τη. Α, οκ. Okay. Κι εγώ στο ίδιο μου την έλα. Πέσε τα φράγκα να την κάνω. Τι? Τα έχεις, έτσι, δεν με ξεχάσεις. Α, τα λεφτά, ναι. Μόνο αυτά δεν μας λείπουνε. Δεν μου είπες τα θες ή μου είπες? Έχει κολλήσει, ε. Σούπα, τα θέλω για το ανάθεμα. Όχι ότι δεν είμαστε για το ανάθεμα, αλλά εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω. Ανάθεμα, τα ρούχα σου. Γιατί, παιδάκι μου, τι έχουν τα ρούχα μου? Αχ, με εξαντλείς. Έτσι λένε το μαγαζί, ρε, παιδί μου. Τα φράγκα τα θέλω για το εμπόρευμα, γιατί ο Μάνος έχει μπει στον τηρεσία, you know. Τώρα με αποτέλειωσες. Δεν θα σου λείψουνε, μην ανησυχείς. Πούλα προστασία σε κανένα δυο φουκαράδες ακόμα και θα τα βγάλει. Ποια προστασία, παιδί μου, δεν σε καταλαβαίνω. Α, έτσι εξηγείται γιατί έδωσες με τόση ευκολία το μισό μαγαζί στη Σιλβή. Γιατί τα έσοδα από τις άλλες business είναι περισσότερα. Αν το είχες πει αυτό στη μαμά, δεν θα φτάνατε στους χωρισμούς. Μη βιάζεις να μας χωρίσεις. Και ο λόγος δεν είναι τα λεφτά, είναι βαθύτερα τα αίτια. Ναι. Καλά, οκ. Okay. Κοίτα, άμα θες να παραμυθιάζεσαι, είναι no problem. Μην παραμυθιάζεις και εμάς όμως. Ρε μουρλα αυτό κορίτσι με τα μαύρα, τη φωλή μου έκοψε. Τι σε ήθελε, όταν η οικογένειά σου κάνει παρέλαση από το μαγάζι δεν είναι για καλό. Τα παιδιά δεν φταίνουν σε τίποτα. Εγώ και η μάνα τους τα σκατώσαμε. Επιμένεις στο διαζύγιο? Πού το ξέρεις εσύ? Συναντηθήκαμε στο γραφείο του Ερίκου. Όχι. Φέρθηκαν πολιτισμένα, μην τρομάζεις. Τι είναι, δεν σου όρμηξε? Αυτό είναι χειρότερο. Όταν η Λένα δεν ξεσπάει, τότε συμβαίνει κάτι πολύ σοβαρό. Δεν θέλω να επέμβω στη ζωή σου, αλλά μήπως το διαζύγιο είναι καλή λύση? Τι λες, ρε Σιλβή, καλή λύση να διαλύσω την οικογένειά μου? Άντρες, αμέσως στα άκρα. Δεν διαλύεις την οικογένειά σου, χωρίς με τη γυναίκα σου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Σε παρακαλώ, μη συνεχίζεις. Κοίταξε, εγώ δεν πρόκειται να σου επιστρέψω το 50% για να ικανοποιηθεί η Λένα. Άρα τι σου μένει? Λοιπόν, ξέρεις τι σου χρειάζεται και εσένα και της Λένας? Να φουντάρω από πουθενά και να σας αφήσω να τρογόσαστε για τα ποσοστά. Συγγνώμη, Ματά. Καλέ, αφήστε, θα τα μαζέψω. Ετοιμάζεσαι, ε? Το σκέφτηκες καλά? Όλα εντάξει με το Θανάση. Μην φοβάστε, δεν αφήνω τα μέσα νύχτα. Όχι, κόριτσι μου, δεν λέω για το μαγαζί. Φύγε, μείνε, κάνω ό,τι θέλεις, δεν με νοιάζει καθόλου. Το σκέφτηκες καλά να κάνεις οικογένεια? Τη σήμερα ημέρα, όποιος αποφασίζει να κάνει οικογένεια, πρέπει να ξέρει από extreme sports. Αχ, κάνετε, δεν σας φαίνεται? Και εγώ το λένε με για μπάντζι τρομπολίνο, εσείς? Καλά, Στέφανα. Ηρέμησε, αγορίνα μου. Δεν μπορεί να είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα. Δεν την ξέρεις τη μάνα σου? Παθαίνει την κρίση και μετά τη περνάει. Ακούς που σου λέω? Μπάχαλο γινάμε. Έφυγε και η γιαγιά, υπαίνει στον κόσμο τη. Ακόμα κι ο Γοδεφρίγκος δεν έχει διάθεση. Τζιά,
Ευτυχώς που σε ξαναέχω. Θα σαλτάριζα. Κι εγώ χαίρομαι που σε ξαναέχω. Κουράγιο, ματάκια μου. Μη μου στενοχωριέσαι και θα το ξεπεράσουμε κι αυτό. Φτάνει να είμαστε μαζί. Φιλάκια. Σ' αγαπάω. Τα ξαναφτιάξτε με το Βασιλή. Το είπατε στην κυρία Θράσο. Αμάν, βρε μάτα μου. Άσε με να χαλαρώσω μια στάλα. Και κοίτα μη σου ξεφύγει τίποτα. Εννοείται ότι δεν το είπαμε. Καλέ. Τώρα συνειδητοποίησα πόσα χρόνια έχω να κοιτάξω τέτοια περιοδικά. Σκέψου πόσο βούρλο ήμουνα που τα κοίταζα στα 16 μου. Έκτοτε τα απέφευγα όπως ο διάολος το λιβάνι. Hello! Παροιμία! Ο Θανάσης μου το δήλωσε. Είναι παραδοσιακός τύπος. Αμπά, από παραδοσιακός έγινε παραδοσιακός. Σε καλό δρόμο είμαστε. Τι σου δήλωσε? Ότι θέλει ανοιχτό γάμο σε εκκλησία, με νηφικό και παρανυφάκια. Γαμοτράπεζα και γλέντι φυσικά στα μεσάνυχτα. Έχω σημειώσει κάποια νηφικά που μου αρέσουν, θα με βοηθήσει να διαλέξω. Αμέ! Να φωνάξουμε και τη Σιλβή! Χαρά που θα πάρει! Όχι, όχι, μπορεί να παρεξηγηθεί. Γιατί? Που δεν θα τη ζητήσω να γίνει κουμπάρα. Δεν μπορώ να έχω δύο. Με το Θανάση συμφωνήσαμε. Έναν κουμπάρο αυτό, μία εγώ. Εσένα. Αλήθεια. Θέλει να σε στεφανώσω. Εσύ όχι. Αμέ! Ο Θανάσης κατάλαβε ποια θα γίνει η κουμπάρα σας. Τι με νοιάζει. Σωστά. Τι μας νοιάζει. Σου έχω βρει και τι θα βάλεις. Αυτό. Αυτό, μάτα μου, είναι για τα παρανυφάκια, όχι για την κουμπάρα. Αχ, κρίμα. Και θα σου να τόσο ωραία μέσα σε αυτό. Ροζ πειρασμό, σαν παγωτό φράουλα που ξεχυλίζει και δεν ξέρεις από πού να πρωτομαζέψεις. Φάνηκε ο Στάκας. Είναι απόρατο. Ήθελε να φύγει αλλά τον κράτησα. Και καλά ότι θέλεις να μας μιλήσεις για κάτι σημαντικό. Ωραία. Λοιπόν, μην το χασομεράτε. Θέλω παστρική δουλειά. Μην μου μαγαρίσετε το πλακάκι με αίματα. Καλό κατεβόδιο, Στάκα. Τι έγινε, ήρθε το αφεντικό? Μέσα είναι. Άρα, δεν μας λέει τι θέλει. Όλη μια είναι, ρε Στάκα. Έχεις κάνει καμιά λαμογιά και καίγε το κόλο σου. Όχι, ρε εσείς. Απλά έχω ορστήσει το αίσθημα και έτσι και... Φοβάσαι να ξεχωρίσει. Κοίτα πώς κάνει για μια γκόμενα. Χαλάρωσε, ρε. Έτσι, μπράβο, χαλάρωσε. Όλα χαλάρα πρέπει να τα παίρνεις αυτή τη ζωή. Και στο θάνατο μη σου πω. Πάω να ειδοποιήσω το αφεντικό. Εντάξει, αφεντικό. Τι πράγμα! Νεκρή! Πώς νεκρή! Τα πόδια μου ήμουνα! Είσαστε σίγουροι? Τι να σου πω, αφεντικό, να είναι ράδιο Αρβίλα. Τώρα μόλις έφκασε το νέο στην πιάτσα. Με δηλητήριο λέει μάλλον τη φάγανε στο ποτό της. Πού ήσουν το απόγευμα? Ε? Είπες το απόγευμα ήμουνα. Πού ήσουν? Έχει σχέση με την Ευγενία? Κανόνισε να μας μπλέξεις. Ώρα είναι τώρα να πούνε ότι εγώ. Κοίτα να δεις πώς μπορείς να βρεθείς μπλεγμένος στα καλά του καθουμένου. Συναντήθηκες με την Ευγενία? Για ποιο λόγο? Ήθελα να μου πει για τον Γλάρο. Τη ζήτησε να μας πουλήσει με αντάλλαγμα την ελευθερία του Θεόφιλου. Και εκείνη τον έφτισε. Μου είπε και για τον Στάκα. Ότι, λέγε αφεντικό, να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Ότι θα τον έβγαζε από τη μέση για να μην μας καρφώσει. Αλλά πρόλαβε και την κδέκανε αυτό, θέρε φάθη. Τι, ο Στάκας το κάνε? Υποθέσεις κάνουμε. Όλα είναι πιθανά. Κάνω μια χάρη, δεν θα μιλήσεις με κανέναν. Δεν θα πάρεις ούτε θα απαντήσεις το τηλέφωνο μέχρι να σιγουρευτούμε τι έχει γίνει. Συμφωνεί? Ήμουν σίγουρη πως θα σε έβρισκα εδώ. Πριν από λίγο είχα γίνει ένα με τα ρούχα. Η κρεμάστρα μου έλειπε. Καταλαβαίνεις τώρα, προσπαθώ να ακλιματιστώ στον καινούριο χώρο. Σαν και εμένα κι εσύ. Λόγο ψάχνεις για να ξενυχτάς. Εσύ τέτοια ώρα από εδώ γιατί? Δεν είμαι καλή στους αποχαιρετισμούς, ρε γαμώτο. Ποιους αποχαιρετισμούς, ρε παίρνει? Εμένα η δουλειά μου τελείωσε εδώ. Άμα κάτσω κι άλλο θα πλήξω, θα κουραστώ και στο τέλος θα σε μισήσω και δεν το θέλω. Δηλαδή μ' αφήνεις? Και πώς θα τα βγάλω πέρα χωρίς εσένα? Ω, μια χαρά θα τα πας. Δεν σε φοβάμαι. Θα έρχομαι κι εγώ να ψωνίζω. Δεν θα χαθούμε. Αυτά είναι για να αγοράσεις μερικά σχέδια ακόμα για το μαγαζί. Τους παραμυθιάσαμε με τα λίγα κομμάτια, αλλά μέχρι πότε? Θα σου πω εγώ τις άκρες, μην αγχώνεσαι. Σου έχω εξηγήσει ότι δεν μπορώ να πάρω χρήματα από σένα. Δεν είναι από μένα. Από τον πατέρα μου είναι.
Μη σου πω ότι είναι από εκείνα που πήγες να σου φρώσεις από τους μπράβους. Είδες το χρήμα, κύκλους κάνει. Ρε Πένι. Σε ευχαριστώ που μου έδωξες. Μέμα Μπριλάντε. Θράσος Κουτουρμπάς, καθίστε. Μπριλάντε, λαμπερό όνομα. Και με λάμψη που δεν ξεθοριάζει, Πασά μου, και φωνή ανάλογη. Σε τι μπορώ να σε εξυπηρετήσω? Εγώ θα σου κάνω εξυπηρέτηση, τραγουδώντας το μαγαζί σου. Α, δουλειά ψάχνατε? Δεν ψάχνω, προσφέρω. Ψόφια κατάσταση είδα από κόσμο. Το όνομά μου θα είναι επένδυση για το μαγαζί σου, Πασά μου, μην το πολύ σκέφτεσαι. Όχι, όχι, δεν το σκέφτομαι. Είναι δύσκολη μέρα σήμερα. Μας πετύχατε σε άσχημη φάση, που λένε. Αν δεν είναι θανατικό, όλα τα άλλα περνάνε. Δεν αξίζει να βάζει δαλκά για τίποτα. Απ' όλα έχει μαξέ και θανατικά και δαλκάδε. Νικητή θα βγει. Λεβεντόπεδο είσαι, μη μασά. Λοιπόν, πότε ξεκινάω? Ξέρετε, δεν αποφασίζω μόνο μου. Αλλά θε και παρέα. Το γραφείο του αφεντικού ζήτησα και με στείλανε εδώ. Τα αφεντικό δεν είσαι. Πασά μου, μη με παιδέ. Όχι, ειλικρινά. Είναι σίγουρο. Η Ευγενία μας άφησε χρόνους. Συρβή, να σου συστήσω την κυρία Μέμα Μπριλάντε. Χαίρο πολύ. Η κυρία Μπριλάντε θέλει να τραγουδήσει στο μαγαζί μας. Εγώ δεν έχω αντίρρηση. Αν συμφωνείς και εσύ και τα βρείτε, χάρηκα. Τι θες στο μαγαζί μου? Μεγαλεία, ε. Τα κατάφερες, Αργυρούλα, μπράβο. Φύγε, πριν φωνάξω σε βγάλουν καροτσάκι. Και θα φερθείς έτσι στη μανούλα? Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά νύχτα. Νύχτα κατά.